Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην τελική ευθεία βρισκόμαστε για να φτάσει στο φυσικό αέριο σε Μεσσηνία και Λακωνία, ικανοποιώντας έτσι ένα διαχρονικό αίτημα ανάπτυξης. Με όσα σημειώθηκαν, με βάση αυτά που σημειώθηκαν στη σημερινή συνάντηση με τους υπευθύνους της ΔΕΣΠΑ, τον Ιούνιο του 2013 το φυσικό αέριο θα έχει φτάσει στη Μεγαλόπολη. Μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη καταγράφεται καθότι τον Ιούνιο του 2013 ο αγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης θα τροφοδοτεί το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Είναι εξέλιξη που ανεβάζει το γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό προφίλ της περιφέρειας Πελοποννήσου στο Διεθνή Ενεργειακό Χάρτη, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Πέτρος Στατούλης κατά τη συνάντησή του με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και στελέχη της εταιρείας στην Τρίπολη. Η υλοποίηση του αγωγού, που εξελίσσεται απροβλημάτιστα και εντός των χρονοδιαγραμμάτων, αποτελεί ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο θα αυξήσει την επενδυτική ζήτηση στην περιφέρεια Πελοποννήσου, δήλωσε ο Περιφερειάρχης και πρόσθεσε ότι η εξέλιξη αυτή καθιστά ελκυστική την περιφέρεια Πελοποννήσου για την διασύνδεσή της με τον αγωγό φυσικού αερίου από το Ισραήλ και την Κύπρο και στη συνέχεια τη μεταφορά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως άλλωστε θα συμβεί με το υποθαλάσσιο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η περιφέρεια Πελοποννήσου καθίσταται στρατηγικός διαμετακομιστικός ενεργειακός κόμβος μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, αυξάνοντας παράλληλα την ενεργειακή της αυτονομία αλλά και την αυτάρκεια της χώρας, τόνισε ο κ. Στατούλης. Ο κ. Παπαρσένος επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση τον Ιούνιο του 2013 το ΟΓΟ που θα ξεκινά από τους Αγίους Θεοδόρους και θα τροφοδοτεί το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, την ολοκλήρωση όλων των μελετών και τη διασύνδεση με τις πόλεις περιφέρειας και ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη και τις υπηρεσίες της περιφέρειας για την άριστη συνεργασία. Ο κ. Παπασέρνος ενημέρωσε παράλληλα τον Περιφερειάρχη ότι το αίτημα της αιρετής περιφέρειας για επέκταση του αγωγού στη Λακωνία και τη Μεσσηνία βρίσκεται ήδη στο στάδιο των μελετών σκοπιμότητας. Ο Περιφερειάρχης επανέλαβε το αίτημα για τοποθέτηση οπτικών ινών στο δίκτυο του αγωγού με σκοπό τη δωρεάν παροχή ευρυζωνικότητας και τη δημιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, κάτι για το οποίο συμφώνησε απόλυτα ο ΔΕΣΦΑ και ορίστηκαν οι ομάδες εργασίας που θα παρακολουθούν το συγκεκριμένο ζήτημα. Πληθαίνουν τα ανησυχητικά δημοσιεύματα σχετικά με την τύχη του τμήματος Πύργος Τσακώνα λόγω της ανυπέρβλητης δικαστικής εμπλοκής. Όλα πάντως θα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν μέσα στο μήνα με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση με τους παραχωρησιούχους. Υπάρχει αισιοδοξία σε εκτιμήσεις των στελεχών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών πως θα επιτευχθεί συμφωνία για την επανέναρξη των έργων των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και η Ολυμπία Οδός. Το στίχημα πρέπει να σημειωθεί πως είναι σημαντικό και για την οικονομία της χώρας, με τις εργασίες να είναι πιθανόν να ξεκινήσουν πριν από την ψήφιση των συμβάσεων. Ο Σεπτέμβρης αναμένεται να κρίνει αρκετά όσον αφορά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την επανέναρξη της κατασκευής των μεγάλων οδικών έργων, με το ύψος τους να αγγίζει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση, όπως πρόσφατα είχε επισημάνει ο αρμόδιος υπουργός, έχει σε απόλυτη προτεραιότητα την επανακίνηση των συμβάσεων παραχώρησης των 4 αυτοκινητοδρόμων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και η Ολυμπία Οδός, και εκτιμά ότι θα αποτελέσει ένα κλειδί για την ανάπτυξη και κυρίως θα δημιουργήσει για πρώτη φορά, μετά από 2 με 3 χρόνια, ευνοϊκό κλίμα για τις επενδύσεις στη χώρα μας. Θετικό μήνυμα για τους επόμενους 4 αυτοκινητόδρομους που είναι να κατασκευαστούν με σύμβαση παραχώρησης και όπου βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις, διότι γνωρίζετε πως υπάρχει μια εμπλοκή για αυτά τα έργα. Στόχος μας είναι να κρατήσουμε όλους τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, όλα αυτά τα μεγάλα αναπτυξιακά σχέδια ζωντανά. Τα έργα παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις και αυτό έχει να κάνει από τη μία με τη μεγάλη οικονομική κρίση αλλά και από την άλλη με την έλλειψη ρευστότητας που υπάρχει στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτό έχει σαν συνέπεια να επηρεαστεί άμεσα η χρηματοδότηση των έργων των παραχωρησιούχων. Η θετική είδηση που είχαμε στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στα έργα αυτά θα υπάρξει μια θετική έκβαση. Εδώ και περίπου 2 χρόνια παραμένουν παγωμένα τα 2 μεγάλα οδικά έργα και ένα από τα πιο σημαντικά στοιχήματα για την οικονομία είναι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να έχει επιτευχθεί η συμφωνία που θα τα ξεμπλοκάρει. Οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται και μόλις ολοκληρωθεί το πλαίσιο της συμφωνίας, μέχρι το τέλος του χρόνου, από ό,τι φαίνεται με διαφορετικό όμως περιεχόμενο, τα έργα θα τεθούν προς έγκριση στη Βουλή. Η προσπάθεια πάντως που θα γίνει είναι τα έργα να ξεκινήσουν πριν από την ψήφιση των συμβάσεων και αμέσως μετά την επίτευξη της συμφωνίας. Οι εργασίες στις υπόλοιπες 4 συμβάσεις παραχώρησης, κάθε μία από τις οποίες αντιμετωπίζει ξεχωριστά προβλήματα. Αισιοδοξούμε ότι με τη συνεργασία όλων θα το καταφέρουμε. Έντονη ήταν η αντίδραση του Δημάρχου Καλαμάτας αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν στην κοινοφελή εργασία. Ο κ. Νίκας τόνισε πως είναι ντροπή να παραμένουν ακόμη απλήρωτοι εργαζόμενοι.
Το απίστευτο σκηνικό που έχει στηθεί για το πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας που έτρεξε μέσω των δρόμων της Ελιάς συνεχίζεται. Οι εργαζόμενοι απλήρωτοι, σχεδόν εδώ και 2 μήνες, διαμαρτύρονται, αγωνιούν και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η απάντηση που είχαμε λάβει εμείς από τον κύριο Καραμπάτο είναι να απευθυνθούμε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εργαζόμενοι πάντως δεν αντέχουν άλλο. Αντίδραση υπήρξε και από τον Δήμαρχο Καλαμάτας, ο οποίος τόνισε πως είναι ντροπή τα όσα συμβαίνουν με τους απλήρωτους εργαζόμενους. Ντροπή, ειλικρινά, για αυτό το κράτος, το οποίο έκανε 1,5 χρόνο περίπου να προσλάβει τους πενταμηνίτες, όπου όλοι τους είναι άνθρωποι με πολύ μεγάλες ανάγκες, τους προσέλαβε μέσω των ΜΚΟ, την ξέρετε την ιστορία, και τώρα, παρά το γεγονός ότι έχουμε κάνει όλα τα χαρτιά, δεν τους πληρώνει. Ένας άνθρωπος που έρχεται για 5 μήνες και παίρνει 500 ευρώ, σίγουρα θέλει εγκαίρως την αμοιβή του. Ζήτησα να τους πληρώσει ο Δήμος. Και όταν έρθουν τα χρήματα να μας τα δώσουν. Δεν προβλέπεται αυτή η διαδικασία. Και δεν μπορεί να γίνει μέσω έγκρισης επιτρόπου. Δυστυχώς. Θα καλύπταμε εμείς την ανεπάρκεια του κράτους. Λυπούμε για αυτό το οποίο συμβαίνει και βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει οδηγήσει σε αγανάκτηση φτωχούς ανθρώπους, αλλά ο Δήμος, παρά το γεγονός ότι θέλει να βοηθήσει, δεν μπορεί από τους κανόνες του δημοσίου λογιστικού. Λέγω δημόσια. Αύριο, αν μας πει ο Επίτροπος, πληρώστε, θα πληρώσουμε. Έπρεπε να πληρωθούν από τον ΟΑΕΔ. Από το κράτος δηλαδή, από το Υπουργείο Εργασίας. Τι να σας πω, την επόμενη εβδομάδα θα ανέβω επάνω να δω και τον Υπουργό, τον κύριο Βρούτσι, για αυτό το θέμα. Και για αυτό το θέμα. Είναι ντροπή δηλαδή, αλλά αν δεν έχουν ή αργούν οι διαδικασίες λόγω γραφειοκρατίας, ας δώσουν οδηγία να πληρώσουμε εμείς. Αύριο. Περνάμε εμείς στην κεντρική πολιτική σκηνή και την μάχη που διεξάγει ουσιαστικά η κυβέρνηση αλλά και όλες οι δυνάμεις της χώρας κατά της φοροδιαφυγής. Καλησπέριζουμε, έχουμε μαζί μας στην άκρη της τηλεφωνικής επικοινωνίας τον ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ, τον κύριο Στέλιο Στασινόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Χαριζόπουλο. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση αυτή η μάχη κατά της φοροδιαφυγής, προκειμένου και να κλείσουν οι τρύπες που είναι αρκετές και το προηγούμενο διάστημα έχουμε δει πόσο έχουν κοστίσει στην οικονομία της χώρας μας. Αλλά και να υπάρχει και ένα αίσθημα ηθικής δικαιοσύνης να το βάλουμε σε αυτήν την διάσταση. Πώς πάνε τα πράγματα μέχρι τώρα? Κύριε Καναλόπλε, ο αγώνας της φοροδιαφυγής πρέπει να είναι συνέχειας. Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε καθόλου. Η συνέχεια και η συνέπεια πιστεύω να μας οδηγήσει στα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούμε όλοι. Εγώ από την πρώτη μέρα που ανέλαβα την υπηρεσία αυτή, την διεύθυνση της υπηρεσίας, σκέφτηκα πώς μπορούμε να είμαστε κυρίως αποτελεσματική. Και συγκεκριμένα, επειδή θα γίνει αναδιάθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, σκέφτηκα λοιπόν ότι για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πρέπει να οργανώσουμε τις υπηρεσίες μας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Και τι εννοώ? Η αστυνομία πριν από ένα χρόνο δημιούργησε κάποια ομάδα βίας. Νομίζω αυτή η ομάδα είναι αποτελεσματική. Και νομίζω ότι είναι κοινή πεποίθηση γι' αυτό. Μήπως πρέπει λοιπόν και το ΣΔΟΕ να κάνει μια τέτοια ομάδα, η οποία βέβαια δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά της αστυνομίας, αλλά θα κινείται με τον τρόπο που κινείται η αστυνομία. Θα έχει κινητικότητα, θα μπορεί να παρουσιάζεται ανά πάσα στιγμή, και νομίζω έτσι ο σκοπός μας δεν θα είναι να πιάσουμε το μικρομάγαζο που δεν κόβει την απόδειξη, αλλά να προλάβουμε ώστε να κόψει την απόδειξη. Δηλαδή θα λειτουργούμε προληπτικά. Νομίζω... Αυτό σίγουρα θα σηματοδοτήσει μια ευελιξία όσον αφορά την λειτουργία της υπηρεσίας, μιας υπηρεσίας που έχει ίσως τον πιο ευαίσθητο κλάδο σε επίπεδο οικονομίας. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κύμα, από ό,τι διαπιστώνεται και από τα τελευταία δημοσιεύματα, φοροφυγάδων της διπλανής πόρτας, δηλαδή φοροφυγάδων υπεράνω πάσης υποψίας ανθρώπων που ουσιαστικά πληρώνουν την εφορία, πληρώνουν το ΙΚΑ, αλλά εμφανίστηκαν με υπέρογκες καταθέσεις, έχουν βγάλει λεφτά στο εξωτερικό, εμφανίζονται αγρότες με Φεράρι. Τι γίνεται τελικά με αυτούς? Θα μάθουμε τα ονόματά τους, θα περάσουμε και στο επόμενο στάδιο? Κοιτάξτε κύριε Καλύπρε, πριν πάω εκεί, πιστεύω ότι πρέπει να κάνω και άλλη μία αναδιάθρωση στο ΣΔΟΕ. Πρέπει να δημιουργήσω ένα τμήμα επωνύμων. Ίσως πολλοί να ερωτήσουν γιατί τμήμα επωνύμων. Γιατί οι επώνυμοι έχουν βίλες, έχουν offshore εταιρείες, έχουν πισίνες,
έχουν μετοχές, έχουν το ένα, έχουν το άλλο. Άρα πρέπει λοιπόν να κάνουν ένα τμήμα το οποίο θα είναι εξειδικευμένο ώστε να μπορέσει να πιάσει τα υψηλά εισοδήματα. Ως προς το θέμα το οποίο είπατε εσείς, είναι γεγονός ότι από τις πρώτες μέρες που πήγα η υπηρεσία αυτή, διαπιστώθηκε ότι άτομα τα οποία κανένας δεν πίστευε ότι μπορούν να έχουν χρήματα, καταθέσεις, σπίτια, παλάτια, να έχουν. Αμέσως τι κάναμε. Δεσμεύσαμε τις καταθέσεις. Δεσμεύσαμε τα σπίτια, δεσμεύσαμε οποιαδήποτε περιουσιακό στοιχείο έχει. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί δεν έχουμε άλλες επιλογές. Άρα να το σημειώσουμε, όποιος δεν είχε πόθεν άσχες, έτσι, όποιος δεν είχε δηλώσει τέλος πάντων, δεν μπορούσε να δώσει τις απαραίτητες διαστάσεις για να δικαιολογήσει την περιουσία του, έχει περάσει ένα επίπεδο πλέον που δεσμεύεται αυτή. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να μπαίνει το μαχαίρι στο κόκαλο. Όχι ακριβώς έτσι. Όπου διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή και μεγάλη περιουσία. Ναι. Άμα τώρα ένας έχει κάνει μια μικρή φοροδιαφυγή και έχει μικρή περιουσία. Είναι σίγουρα αντιμετωπίζεται διαφορετικά, αλλά μιλάμε για ανθρώπους που ουσιαστικά έχουν δράσει εδώ και αρκετό καιρό και είναι άνθρωποι υπεράνω πάσης υποψίας, όπως είπαμε και νωρίτερα, και έχουν βγάλει τα λεφτά στο εξωτερικό. Ακριβώς. Είναι νομίζω ότι το αίσθημα το οποίο υπάρχει στην κοινωνία για κοινωνική δικαιοσύνη. Νομίζω ότι όποιος εντοπίζεται να δηλώνει μικρά εισοδήματα, άρα να έχει μεγάλη φοροδιαφυγή και να έχει μεγάλη περιουσία και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή την ουσία, πρέπει να δεσμεύουμε. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Να ρωτήσω κάτι για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν βγάλει τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Τι γίνεται με αυτούς? Εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο. Εδώ, όπως θα έχετε ακούσει, τα ονόματα δεν ήταν όπως αργότερα 1.500 άτομα πριν να λάβω την υπηρεσία. Δυστυχώς τα ονόματα είναι πάνω από 64.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μία πόλη όσο η Καλαμάτα. Άρα μπορούμε να ελέγξουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους? Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο που ο έλεγχος να είναι γρήγορος και αποτελεσματικός. Κινούμεθα σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα? Πιστεύω ναι, αλλά πρέπει να ξέρετε όμως ότι υπάρχει μια κολλησιεργία από το άνοιγμα του λογαριασμού. Mm-hmm. Και κυρία Χαρ, πλευρά της Ελβετίας. Ξέρετε ότι οι τράπεζες μας δίνουν στοιχεία μετά από 5-6 μήνες. Πιστεύω αυτό να σταματήσει και να έχουμε πιο νωρίς τα αποτελέσματα. Όσο πιο γρήγορα έχουμε τα αποτελέσματα από τις τράπεζες, τόσο πιο γρήγορα και εμείς θα έχουμε τα δικά μας αποτελέσματα. Κύριε Στασινόπουλε, στις επαφές που έχετε με τον Πρωθυπουργό, με τον Αντώνη Σαμαρά, τι μήνυμα βγαίνει από την πλευρά της κυβέρνησης για τη φοροδιαφυγή? Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει κάνει δήλωση την οποία τα λέει όλα. Καμία ανοχή. Μάλιστα. Καμία ανοχή στη φοροδιαφυγή. Μπορούμε να το πετύχουμε? Θα το προσπαθήσουμε. Εγώ δεν λέω ότι μπορούμε 100%. Λέω ότι θα προσπαθήσουμε. Μάλιστα. Οπότε μπορεί να πει κάποιος ότι και εσείς μπαίνετε υπό την μέγενη και την πίεση, να το πω έτσι καλύτερα, των νέων μέτρων, γιατί δεν μπορεί να φεύγουν τα ευρώ από τους συνταξιούχους και τους χαμηλόμισθους και απ' την άλλη να υπάρχει μια μεγάλη φοροδιαφυγή, έτσι? Κύριε Καλαμπλέ, εμείς μπαίνουμε σε αυτό που λέει η κοινωνία, σε αυτό που ακούτε εσείς κάθε μέρα. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν ψάχνω να ακούσω τι λέει η κοινωνία, γιατί η κοινωνία πιστεύω ότι είμαι εγώ. Διότι εγώ έχω 4 παιδιά, εγώ έχω 3 παιδιά στο πανεπιστήμιο, εμένα μου κόπηκε μισθός κατά 50%. Άρα λοιπόν την αγωνία την οποία έχω εγώ, η κοινωνία. Άρα ξέρω την κοινωνία από τον εαυτό μου. Δεν χρειάζεται να ψάξω. Mm-hmm. Κοινωνία είμαι εγώ. Και τις αγωνίες που έχω εγώ τις έχει ο διπλανός. Άρα πρέπει να κάνουμε κάτι για τα παιδιά μας. Ο αγώνας που γίνεται αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον ό,τι αφορά εμένα και πιστεύω και την κυβέρνηση, είναι αγώνας για το μέλλον των παιδιών μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Περνάμε τώρα στη σημαντική εξέλιξη που σηματοδοτεί για την Καλαμάτα η αναβάθμιση του αεροδρομίου της πόλης. Επιτέλους μπαίνει σε εφαρμογή το διαχρονικό αίτημα των Μεσσηνίων που θα αναβαθμίσει την περιοχή και θα προωθήσει την τουριστική κίνηση με επισκέπτες από άλλες χώρες. Εξαιρετικά σημαντική και κρίσιμη εξέλιξη για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης της περιφέρειας Πελοποννήσου χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης το έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Και θέλω να κάνω και ανακοίνωση που μας έκανε χθες ο κύριος Περιφερειάρχης Δατολής. Μας είπε και μας διαβεβαίωσε ότι εγκρίθηκε από το Συμβούλιο έργων της πολιτικής αεροπορίας έργα που αφορούν την αναβάθμιση
του τραδομίου της Καλαμάτας και βελτιώνουν τη λειτουργική κατά του. Μιλάμε έργα προπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ και αφορούν την επέκταση του κτηρίου του αεροσταθμού κατά 300 τετραγωνικά μέτρα και αφορά βέβαια βελτίωση και, και τροποποίηση και της αίθουσας αναμονής και της αίθουσας αφήξεως, στέγαστρα, περιβάλλοντα χώρο, ηλεκτρομαγνητικές εργασίες και επέκταση του κλιματισμού. Εν πάση περιπτώσει, θα γίνουν εργασίες, βελτίωση όλου του κτηρίου του αεροσταθμού μαζί συνάντηση με την επέκταση. Μετά την εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τις ενέργειες της περιφέρειας για τη βελτίωση προσβασιμότητας στον κόμβο και σε άλλα έργα υποδομών, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας μετατρέπεται σε ανταγωνιστικό διεθνή αερολιμένα για τη διασύνδεσή του με σημαντικά αεροδρόμια της Ευρώπης, όπως επίσης και για την προσέλκυση low cost αεροπορικών εταιριών μετά τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η περιφέρεια. Το δεύτερο που ανέφερε θα γίνει καινούριο, θα κατασκευή νέο πύργο ελέγχου μέσα από τη μελέτη η οποία εκπονείται από το ΓΕΑ. Και το τρίτο, αναβάθμιση των αστρωμένων επιφανειών του πεδίου ελιγμού του αεροδρομίου, δηλαδή η διάδρομη, τροχοδρόμηση και φωτοσύμαση στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, με μελέτη πάλι που εκπονείται από το ΓΕΑ, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Αυτά τα έργα, οι μελέτες έχουν υποβληθεί από πέρσι το Σεπτέμβριο 2011, στο ΙΠΕΚΑ για έγκριση και μετά την έγκρισή τους αρχίζει η υλοποίηση. Θεωρούμε ότι μετά τον κόμβο του αεροδρομίου που έχουμε πάει εμείς στο ΕΣΠΑ, αυτές οι βελτιώσεις που γίνονται στοχεύουν ώστε να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα του αεροδρομίου, δεδομένου σήμερα ότι οι αεραμεταφορές είναι ανταγωνιστικές, είναι βασικές πύλες εισόδου και προσέλευσης τουρισμών σε όλες τις χώρες. Άρα η προσέλκυση και διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ελκυστικού για τους τουρίστες βοηθάει στην τόνωση της τουριστικής μας κίνησης και αυτός είναι ο στόχος μας και σε συνάντηση και με τα 15 εκατομμύρια ευρώ που θα βάλει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για απόλυτη έργα στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, νομίζω ότι μια απόσχεση που είχε δοθεί από την πρώτη στιγμή η απαρτίωση του αεροδρομίου της Καλαμάτας θα γίνει πραγματικότητα. Στην τέταρτη ζώνη μεσηνία για το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης με το ποσό να ανέρχεται στα 100 με 150 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρά αναμένεται να είναι τα κριτήρια για την καταβολή του, τα οποία θα αριστικοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Τα κριτήρια που μέχρι στιγμής προκρίνονται προβλέπουν ότι θα λαμβάνεται υπόψη η γεωγραφική περιοχή διαμονής των φορολογουμένων, καθώς και το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος. Πέραν όμως αυτών των κριτηρίων, φαίνεται ότι θα συνυπολογίζονται και τα περιουσιακά στοιχεία. Ιδιαίτερα αυστηρά αναμένεται να είναι τα κριτήρια για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης που προβλέπεται ότι θα οριστικοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Το θέμα συζητήθηκε στη χθεσινή διακομματική σύσκεψη με τον Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη στο πλαίσιο του διαλόγου για το φορολογικό σύστημα. Παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ότι στη σύσκεψη αντίλαξαν απόψεις και την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί ο διάλογος. Μέχρι στιγμής τα σενάρια που προκρίνονται για τα κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης προβλέπουν ότι θα λαμβάνεται υπόψη η γεωγραφική περιοχή διαμονής των φορολογουμένων, καθώς και το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την πρόταση υπηρεσιακών παραγόντων των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης που παρουσίασε η ημερησία, το ένα σενάριο προβλέπει ότι το επίδομα θα χορηγηθεί μόνο στα μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούν ως καύσιμο θέρμανση στο πετρέλαιο. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι: για νοικοκυριά με ένα μέλος ετήσιο εισόδημα μέχρι 8 ή 9.000 ευρώ, για νοικοκυριά με δύο μέλη μέχρι 13 ή 14.000 ευρώ, για νοικοκυριά με τρία μέλη το όριο είναι 15 ή 16.000 ευρώ, για νοικοκυριά με τέσσερα μέλη 18 ή 19.000 ευρώ, για νοικοκυριά με πέντε μέλη 20.000 ευρώ. Πέραν των παραπάνω εισοδηματικών κριτηρίων, δεν θα λάβουν το επίδομα όσο διαθέτουν πισίνα, αεροσκάφος ή σκάφος μήκους άνω των 8 μέτρων. Για την καταβολή του επιδόματος θα πρέπει να πληρούνται και περιουσιακά κριτήρια. Έτσι, για τον άγαμο το όριο αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας είναι 100.000 ευρώ, για τους έγκαμους 200.000 ευρώ, για κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Το ύψος του επιδόματος θέρμανσης καθορίζεται με βάση γεωγραφικά και οικογενειακά κριτήρια και κλιμακώνεται από 100 έως 400 ευρώ. Ειδικότερα η μεσηνία περιλαμβάνεται στην τέταρτη ζώνη, όπου ανέρχεται από 100 μέχρι 150 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού.
Ο φάκελος Μπιρμπίτα άνοιξε από τον εισαγγελέα και σύντομα αναμένεται να βρεθούν και οι υπεύθυνοι των πεταμένων εκατομμυρίων και της απαξίωσης του φιλόδοξου έργου της κατασκήνωσης των Αθηγκάνων. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας σήμερα τόνισε πως υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί λύση και εστίασε στις από κοινού ενέργειες για να μεταφερθούν οι Αθήγανοι στην περιοχή των 120 τρεμάτων. Για τη μεταφορά αυτή ακόμη υπάρχουν εμπόδια. Για τα καλά έχει ανοίξει το ζήτημα με τους Αθηγκάνους από την πλευρά του Δήμου της Καλαμάτας με την αποστολή σήμερα και νέου εγγράφου προς τον εισαγγελέα. Το οποίο αναφέρεται στο θέμα των Αθηγκάνων. Είναι μεγάλο ζήτημα. Εγώ καταλαβαίνω όσους δεν θέλουν να το ακουμπήσουν. Στην Αγία Τριάδα το πρόβλημα έχει μεγιστοποιηθεί. Δεν θα τους πετάξουμε στον δρόμο. Υπάρχει λύση. Υπάρχει δυνατότητα να συνονοηθούμε και να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία έχει και ο κόσμος εκεί, αλλά και οι Αθήγκανοι να έχουν μια έτσι, αντιμετώπιση ανθρώπινη. Ο κ. Νίκας Αυσέχμες για την στάση ορισμένων που δεν θέλουν να αγγίξουν το θέμα και τόνισε πως υπάρχει λύση και αυτή έχει να κάνει με την συνεργασία όλων και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και διαχείριση της κατασκήνωσης στην Μπιρμπίτα. Επαναλαμβάνω και πάλι δημόσια, εσείς μπορείτε να γράφετε ό,τι νομίζετε, ότι 120 στρέμματα έχουν αγοραστεί για τους Αθηγκάνους. Έγιναν ενέργειες για την κατασκήνωση ορθές. Ορθώς έγινε η σχετική διαδικασία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Υπάρχει όμως ζήτημα διαχείρισης, ζήτημα απαξίωσης. Όλες οι εκφράσεις του κράτους πρέπει να συνονοηθούν και να συντονιστούν, να γίνει αποκατάσταση των ζημιών και να δώσουμε τα 120 στρέμματα, 60 είναι στο Δήμο Καλαμάτας, όπου μπορούμε να στεγάσουμε Αθήγκανους οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα και, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχουμε και ενδεχόμενες εντάσεις. Γι' αυτό προσπαθώ. Για να δοθεί μια λύση, διότι υπάρχει δυνατότητα να δοθεί λύση. Μία κριτική στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την ερώτηση που κατέθεσαν για το Περιφερειακό Ταμείο Επιχειρηματικότητας ασκεί η Περιφερειακή Αρχή της Πελοποννήσου. Το Ταμείο πήρε και το πράσινο φως από την τελευταία συνεδρίαση και στόχος είναι να αξιοποιήσει τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που υπάρχουν από τα λιμνάζοντα προγράμματα. Ανάσα ρευστότητα σε βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιχειρεί να δώσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω της ίδρυσης του Περιφερειακού Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Το Ταμείο είναι μια καινοτομία και πρωτοπορία για την χώρα, τόνισε ο Περιφερειάρχης. Είναι μια πρωτοπορία για τη χώρα. Γιατί είναι πρωτοπορία και γιατί είναι καινοτομία? Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά την ιστορία των αντίστοιχων ταμείων σε εθνικό επίπεδο. Αντίστοιχα είπαμε ότι με το ταμείο αυτό θα ενισχύσουμε τους μικρομεσαίους, τις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις που δεν είναι η αγριότητα του καπιταλιστικού συστήματος έτσι όπως ακούγεται, αλλά είναι μεροκαματιάριδες συνάνθρωποι μας. Βασικός πυρήνας του ταμείου θα είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τη στιγμή που τα αντίστοιχα εθνικά ταμεία παρουσιάζουν έλλειψη ευελιξίας, έτσι αναμένεται να καλυφθεί ένα σημαντικό κενό ρευστότητας. Η δημιουργία του ταμείου εγκρίθηκε με αυξημένη πλειοψηφία, αν και υπήρξαν διάφορες αιτιάσεις από τις παρατάξεις των μειοψηφιών. Θέλουμε μια φωτεινότητα στην υπόθεση περαιτέρω που να κατοχυρώνει όλη αυτή την υπόθεση. Αυτά τα εργαλεία που λέτε τώρα εδώ, το είπε ο τεχνικός σύμβουλος, έχουν δοκιμαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σώσανε τους λαούς της Ιταλίας, της Ισπανίας. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πλήρη συνένεση. Και κατά τη γνώμη μας, για να κλείσω, θεωρούμε ότι ορθά πράξαμε και κάναμε την ερώτηση και θα σας λέγαμε ότι κάνατε λάθος. Από την Περιφερειακή Αρχή, για μία ακόμη φορά, οι βολές συνεχίστηκαν προς την πλευρά του κυρίου Πετράκου, αναφορικά και με την ερώτηση που έχει καταθέσει μαζί με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Για το ζήτημα αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνθηκαν στον κύριο Υπουργό, στον νέο Υπουργό, και του είπαν, σαν να μας καταδίδουν, εντός ή εκτός εισαγωγικών, να μας πάρει τα χρήματα στο Υπουργείο. Του είπαν ότι κακώς σε εμάς ισχύει αυτό. Του είπαν με άλλα λόγια να μην επιτρέψει στην Ερετή Περιφέρεια, στα μέλη του Περιφερειακού του Συμβουλίου, σε αυτούς που ψήφισαν οι Πελοποννήσιοι πολίτες, να χαράξουν πολιτικές. Πολιτικά ανόητο. Ρεαλιστικά απολύτως επικίνδυνο. Γι' αυτό πρόκειται, κυρίες και κύριοι. Μας εντυπωσιάζει πως ένας από τους βουλευτές ήταν υποψήφιος και ήταν επικεφαλής κάποιας παράταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου, δηλαδή πίστευε σε αυτό το θεσμό.
Δηλαδή πίστευε στην πραγματική αποκέντρωση. Είναι διχασμένη προσωπικότητα? Λειτουργεί ανάλογα με τα συμφέροντά του? Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι εργασίες ανάπλασης στο ιστορικό κέντρο με σκοπό να αλλάξει προς το καλύτερο ολόκληρη περιοχή. Μετά θα ακολουθήσει και μία ακόμη φάση. Η τρίτη φάση ανάπλασης εξελίσσεται στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας με σκοπό αυτό να αλλάξει η μορφή, κυρίαρχα η περιοχή που βρίσκεται κάτω από το κάστρο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Τα έργα μετά και την παρέμβαση της ΔΕΗ ξεκίνησαν πάλι με σκοπό άμεσα να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις που ξεπερνούν τις 800.000 ευρώ. Είχαν σταματήσει τα έργα για δύο περίπου μήνες, διότι η ΔΕΗ, είχαμε κάποια εμπόδια με τη ΔΕΗ, έπρεπε να υπογειοποιηθούν όλα τα καλώδια τα εναέρια και να πάνε από κάτω. Τώρα ολοκλήρωσε η ΔΕΗ το έργο, ολοκληρώνει σήμερα αύριο. Οπότε εδώ και μία εβδομάδα περίπου έχουν ξαναξεκινήσει οι εργασίες ανάπλασης του ιστορικού κέντρου. Η συγκεκριμένη εργολαβία είναι πολύ σημαντική γιατί αναβαθμίζει το κέντρο εδώ της Καλαμάτας. Παρεμβαίνει σε σημαντικά έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, παρεμβαίνει σε έργα υπογειοποίησης, όπως είπα νωρίτερα, των καλωδιώσεων μεταφοράς του ρεύματος, γίνεται δαπεδόστρωση με σχιστόλιθο και χτενιστό μάρμαρο, σύμφωνα με τη μελέτη, και γίνονται μικροαναπλασούλες που συσχετίζονται με τοποθέτηση μικρών πάγκων, καθιστικών κλπ. Είναι πολύ σημαντική η εργολαβία. Είναι περίπου με προϋπολογισμό 850.000 ευρώ. Όπως σημειώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Χρήστος Ριζάς, θα ακολουθήσει μία ακόμη φάση που ουσιαστικά θα ολοκληρώσει την ζώνη ανάπλασης γύρω από το ιστορικό κέντρο. Και η συγκεκριμένη παρέμβαση, την οποία θα περπατήσουμε και θα δείτε, ουσιαστικά λαμβάνει η χώρα νότια, όπως βλέπετε, δυτικά του κάστρου της Καλαμάτας, και περιλαμβάνει τις οδούς Βίλη Αρδουίνου, Ισαβέλας, Γορτινίας, πάνω προς τον Άγιο Αντώνη, προς την περιοχή του Οδείου. Όλη αυτή η περιοχή γίνεται μια σημαντική ανάπλαση για να δοθεί στους κατοίκους. Ακολούθως υπάρχει μια άλλη εργολαβία η οποία ευρίσκεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή. Υπάρχει ο ανάδοχος, ακόμη βέβαια δεν έχει γίνει σύμβαση. Έχει δημοπρατηθεί το έργο. Είναι η τέταρτη και τελευταία φάση που θα γίνει στο ιστορικό κέντρο και θα δοθεί όλο το ιστορικό κέντρο με τις φάσεις που έχουν ακολουθήσει ολοκληρωμένο στους πολίτες της Καλαμάτας. Να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή το επόμενο έργο είναι περίπου 445.000 ευρώ με το ΦΠΑ και ολοκληρώνουμε πλήρως τις παρεμβάσεις στο ιστορικό κέντρο. Καταληκτική ήταν η παρέμβαση που υπήρξε στο λιμάνι της Καλαμάτας από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, προκειμένου να μην επεκταθεί η ρήπανση που προκλήθηκε από την κλίση του πλοίου Αμάντα, που παραμένει εκεί παρατημένο 9 χρόνια. Αφού τα χειρότερα αποτράπηκαν, πλέον τρέχουν ενέργειες για να απομακρυνθούν όλα τα κατασκευμένα πλοία που αποτελούν διαρκή πηγή κινδύνου. Σημαντική ήταν η κινητοποίηση χθες στο λιμάνι της Καλαμάτας από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές, προκειμένου να αποφευθεί η ρήπανση από το φορτηγό πλοίο Αμάντα, που παραμένει εκεί κατασκευμένο από το 2003. Η ομάδα είχε παρουσιάσει κλίση επικίνδυνη, ήταν επικίνδυνο να βουλιάξει. Ανέβηκε ένα συνεργείο του λιμενικού απάνω με αντλίες πυροσβεστικής, έκανε απάντηση υδάτων από τα μπάρια του, αλλά αυτά μέσα είχαν σεντινόνερα και λάδια. Μετά από περιπολία οργάνων στο λιμάνι, όπως γίνεται σε καθημερινή βάση, διαπιστώθηκε μικρή σε πρώτη φάση κλίση και εν συνεχεία μεγαλύτερη κλίση του φορτηγού πλοίου Αμάντα, που είναι σημαία Βόρειας Κορέας. Η υπηρεσία μας άμεσα ειδοποίησε το φορέα διαχείρισης, που είναι το λιμενικό ταμείο Μεσσηνίας, για τα προβλεπόμενα. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, το ρημουλκό Βασιλική Νιολίου Χαλκίδας 446 και το πλωτό το δικό μας. Τοποθετήθηκε φράγμα από το λιμενικό ταμείο, έτσι ώστε να αποφυγεί τυχόν ρήπανση. Κατά την απάντηση των υδάτων από την πυροσβεστική υπηρεσία με τη συνδρομητή δική μας, υπήρχε μια μικρή έκταση ρήπανση από σεντίνες γύρω στα 2 τετραγωνικά. Είχαν τοποθετεί απορροφητικές πετσέτες από τα μέσα που διαθέτει το λιμενικό ταμείο και αντιμετωπίστηκε άμεσα η ρήπανση αυτή. Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι τέτοια πλοία όπως το Αμάντα παραμένουν εδώ και καιρό κατασκευμένα στο λιμάνι της Καλαμάτας. Τα εμπόδια της κερφιοκρατίας, προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα τα πλοία αυτά, καταβάλουν προσπάθειες να ξεπεράσουν λιμενικό ταμείο και λιμεναρχείο. Τώρα έχει γίνει συντηρητική κατάσκευση. Έχει γίνει από την υπηρεσία μας οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον 2881 το νόμο για τα περιναυαγίων προς το λιμενικό ταμείο, έτσι ώστε να ξεκινήσει διαδικασία για απομάκρυνση των πλοίων αυτών. Βέβαια είναι ότι έχουν συντηρητική κατάσκευση.
σε συνεννόηση και με τον πρόεδρο του Ελληνικού Ταμείου να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα άμεσες ενέργειες για να φύγουν τα πλοία από το λιμάνι μας. Δυστυχώς αυτό είναι από το 1993, αν θυμάμαι καλά. Έχουν γίνει 2-3 πληστηριασμοί από τις κατασχέσεις για αυτά που έχουν γίνει, αλλά δεν έχει παρουσιαστεί κανένας ενδιαφερόμενος. Τώρα εγώ την περασμένη εβδομάδα που ήμουν στο Υπουργείο μίλησα με τον τμηματάρχη του Υπουργείου, ένα κύριο Παρασκευά Πλιάρχο. Μας είπε τη διαδικασία να το απομακρύνουμε σαν επικίνδυνα για ναυάγια και έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή, να πάνε για κόψιμο τα πλοία. Λοιπόν, δεν θα φύγουν από εδώ τα πλοία. Αν δεν πάνε να κοπούνε για σκράπ, δεν πρόκειται να φύγουν από εδώ τα πλοία. Ξεκίνησε χθες η έκθεση Άρτος Ίνος Έλεων που διοργανώθηκε από το Δήμο της Καλαμάτας στο Δημοτικό Σιδηροδρομικό Πάρκο. Η έκθεση έχει ως στόχο να προβάλλει τους μεσήνιους παραγωγούς και μεταποιητές, αλλά και να διδάξει στις νεότερες γενιές με βιωματικό τρόπο την διαδικασία παραγωγής και συντήρησης προϊόντων που ακολουθούσαν οι πρόγονοί μας. Εκτός όμως από τα προϊόντα και πλούσιες εκδηλώσεις, λαμβάνουν χώρα παράλληλα στο χώρο, ενώ θα μπορεί ο επισκέπτης να δοκιμάσει και τα αυθεντικά παραδοσιακά εδέσματα. Την έκθεση Άρτος Ίνος Έλεων 2012 στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμου Καλαμάτας διοργάνωσε ο Δήμος μας, που θα διαρκέσει από τις 13 έως τις 16 Σεπτεμβρίου με είσοδο ελεύθερη. Φιλοδοξία των διοργανωτών είναι να προβληθούν τα προϊόντα, η παραγωγή και οι μεταποιητές της Μεσσηνίας. Το τραπέζι, ρίχναμε εδώ τον καρπό και έβγαινε σταρμένο από εκεί. Δεν το μαζεύανε. Να προχωρήσουμε εδώ, είναι το καροτσάκι το παλιό που είχαν στα έργα, το έχουμε δει με τον Πέγκο και με διάφορους άλλους που κουβαλούσαν τους καρπούς. Μας έδωσε η γη αφού πετύχαμε. Ποιος θα πάρει το βραβείο όμως, το μαθαίνει δεν κάνει. Εδώ είναι σκαφίδες. Από κορμό. Τις οποίες συνέβανε με αυτά τα αξίνα. Ήταν για τη μικρή αξία και για τη μεγάλη. Στην έκθεση συμμετάσχουν παραγωγοί, φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σχολεία, μεταποιητές, έμποροι και άλλοι. Τα είδη της έκθεσης είναι αρτοσκευάσματα, κρασί, πετιμές, ζυλάτι και ελιά και υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις με δρόμενα στο χώρο του Πατινάς. Στα γένεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε χτες, υπήρξε μουσικό πρόγραμμα από τη Φιλαρμονική Καλαμάτας, ενώ και σήμερα το βράδυ στο χώρο του Πατινάς θα υπάρξει αναπαράσταση τρίγου, πλέξιμο καλαθιού και κόφας, παρασκευή τσίπουρου, επίδειξη παρασκευής μουσταλευριάς και συναυλία με παραδοσιακή ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας. Ενώ και πολλά άλλα δρόμενα προβλέπονται και για τις υπόλοιπες ημέρες της έκθεσης. Ο στόχος της έκθεσης είναι διπλός, να προβάλλει την παραγωγή και τους παραγωγούς και μεταποιητές της Μεσσηνίας, αλλά και να διδάξει με τρόπο βιωματικό στη νέα γενιά πώς επιβιώναν οι πρόγονοί μας. Από το πώς πλέκεται με καλά μια κόβα μέχρι το πώς γανώνεται ένα στέτζερις για να μαγειρέψει νοικοκυρά χωρίς να δηλητηριαστεί από τον οξυδωμένο χαλκό οικογένεια, από το πώς βγαίνει ο μούστος μέχρι το πώς χρησιμοποιείται το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στη μαγειρική. Αλλά όχι μόνο η νέα γενιά, αλλά και οι μεγαλύτερες θα βρουν κάτι ενδιαφέρον στην έκθεση αυτή. Φυσικά και ότι παρασκευάζεται, μοιράζεται στον κόσμο, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να αγοράσουν και κάποια προϊόντα. Να σημειώσουμε ότι λόγω των καιρικών συνθήκων τα δρόμενα του Σαββάτου μετατίθενται για την Δευτέρα. Αντίδραση υπάρχει από τους καρκινοπαθείς για την όλη κατάσταση που βιώνουν. Οι καρκινοπαθείς ζητούν ειδική μέρημνα από το Υπουργείο, αφού αδυνατούν να πληρώσουν τα φάρμακά τους. Φωνή απόγνωσης από τους καρκινοπαθείς, οι οποίοι αδυνατούν να πληρώνουν από την τσέπη τους τα φάρμακα. Έλλειψη φαρμάκων. Τα φάρμακά τους θα πληρώνουν από την τσέπη τους. Ας μας ακούσει κάποιος. Κάποιος ας σκύψει το κεφάλι πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Και μια και μου δίνεται η ευκαιρία, δεν είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι.
Αυτό είναι το σημαντικό που κάνουμε εμείς, γιατί ασχολούμεθα με τον καρκίνο. Όμως δεν είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι. Ας μην παραβλέψουμε τους υπερτασικούς, τους νεφροπαθείς, τους καρδιολογικούς ασθενείς. Μετά το εμπάργκο γιατρών και φαρμακοποιών προς τον ΕΟΠΗ, οι καρκινοπαθείς βρίσκονται σε απελπισία. Υπάρχουν άνθρωποι που αναγκάζονται να διακόψουν τη θεραπεία τους, καθώς αδυνατούν να πληρώνουν τα πανάκριβα φάρμακα που χρειάζονται. Συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Γεωργίου και ζήτησαν από τον Υπουργό Υγείας να δείξει την ανάλογη ευαισθησία. Ευτυχώς αναγκαζόμεθα να βγάλουμε γυναίκες με χημειοθεραπεία στο δρόμο, οι οποίες μπορεί να μην φαίνονται, αλλά κάθονται στα σκαλάκια του θεάτρου, γιατί δεν μπορούν να σταθούν όρθιες. Γυναίκες οι οποίες δεν έχουν να πληρώσουν τα φάρμακά τους, επήρανε την προηγούμενη φορά τα φάρμακα, αλλά δυστυχώς δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους πίσω. Στο πλευρό τους και οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι οποίοι πραγματοποιούν 24-ωρη απεργία, αλλά και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και άλλων φορέων. Εν μέσω δικιά μας 24-ωρης απεργίας και έναρξη κινητοποιήσεων πανελλαδικά, ότι πέρα από τον καρκίνο που αντιμετωπίζει ο καθένας που τον υφίσταται, με όλες τις δυσκολίες που έχει υποστεί και με όλη τη δύναμη που βρίσκει να ανταπεξέλθει όταν επιβιώνει, υπάρχει ένας μεγαλύτερος καρκίνος που αυτή τη στιγμή γίνεται πολύ επιθετικός. Είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Είναι η δική μας απάντηση στα μέτρα τα οποία θέλουν την εξαφάνιση του ό,τι έχει απομείνει από το δημόσιο σύστημα υγείας. Θεωρούμε ότι η θέση μας είναι μαζί με τους καρκινοπαθείς. Η θέση του κάθε γιατρού είναι δίπλα στους ασθενείς του. Και θα ήθελα να μπορούσα να πω ότι υπήρχαν ακόμα περισσότεροι γιατροί στην παρούσα συγκέντρωση. Είμαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε σε εκδηλώσεις αντίστασης και αλλαγής πορείας σε αυτή την κατάσταση που οδηγούν οι τροϊκανοί και οι εκπρόσωποι εδώ στη χώρα. Σε μια χώρα που έχουν ακυρωθεί όνειρα. Ο κόσμος ζει από τα σκουπίδια, τρέφεται από τα σκουπίδια, πηδάει από τα παράθυρα. Οι καρκινοπαθείς του νομού Αχαΐας εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Ζητούν ειδική μέρημνα έτσι ώστε να μπορούν να παίρνουν τα φάρμακά τους. Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με την πρώτη εβδομάδα να έχει κυλήσει με ικανοποιητικούς ρυθμούς για τα βιβλιοπολία της Καλαμάτας. Οι γονείς, μετά από έρευνα αγοράς, ψώνισαν τα πρώτα σχολικά είδη για τα παιδιά τους μέσα από μια ποικιλία προϊόντων και τιμών. Οι προσφορές φέτος ήταν πολλές, όπως σημειώνει η Βιβλιοπόλη, και έτσι οι γονείς μπορούν να αγοράζουν φθηνά και ποιοτικά προϊόντα. Πέρασε η πρώτη εβδομάδα της νέας σχολικής χρονιάς και η κίνηση στα βιβλιοπωλεία της Καλαμάτας καταγράφεται ενθαρρυντική. Οι γονείς ψάχνουν και προσπαθούν να βρουν επώνυμα προϊόντα σε καλές τιμές, ενώ πολλές είναι και οι προσφορές που υπάρχουν φέτος από πολλές εκδοτικές εταιρείες ή εταιρείες παραγωγής σχολικών ειδών. Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά σαν καταστήματα του αποστηρίου Καλαμάτας. Στα παιδιά κυρίως, αλλά και καλό κουράγιο στους γονείς για τη δύσκολη σχολική χρονιά που προμηνύεται. Βέβαια, αντίθετα, τα μηνύματα της αγοράς είναι ενθαρρυντικά όσο έχει να κάνει στο σχολικό κομμάτι. Ο κόσμος ψάχνει, μπαίνει στα κατάστημά μας, νομίζω μπαίνει γενικά στα καταστήματα και στα βιβλιοπωλεία της πόλης, αναζητά τιμές, αναζητά επώνυμα προϊόντα σε καλές τιμές, λογικές τιμές. Ζητάει προσφορές. Εμείς, σαν κατάστημα προστηρίου, υπάρχουν και πολλές προσφορές μέσα στο κατάστημά μας. Να αναφέρω ενδεικτικά σε μολύβια Faber 2 συν 1 δώρο, σε μπλάνκο της Big 2 συν 1 δώρο, σε τετράδια Skag με μείον 30%, σε βοηθήματα όπως το μετέχω με μείον 20%. Μειωμένες τιμές έχουν και τα βοηθήματα των εκδόσεων Ζήτη φέτος, 10% από πέρυσι. Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι είναι περίπου οι τιμές στα σχολικά είδη και τα βιβλία. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και τιμών για τα απαραίτητα είδη που ζητούνται από το σχολείο. Οι τιμές σε σχέση με πέρυσι είναι σταθερά ίδιες και σε πολλές περιπτώσεις είναι και πιο χαμηλές από πέρυσι ακόμα. Έχουμε φροντίσει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές τιμές πραγμάτων, ιδίων, το οποίο όμως να είναι και ίδια η ποιότητά τους. Έτσι. Λοιπόν, ενδεικτικά τώρα να αναφέρω ότι μια πολύ μικρή λίστα των απαραίτητων πραγμάτων μπορεί να ξεκινάει γύρω στα 10 ευρώ. Από εκεί πέρα όμως είναι και θέμα του γονιού τι θέλει να διαλέξει. Μπορεί να πάρει το κάτι ακόμα πιο επώνυμο και να είναι λίγο πιο παραπάνω η λίστα του σε χρήματα. Οι τιμές είναι σαν λίστα από 10 έως 25 με 30 ευρώ το ανώτερο. Μάχη ενάντια στο παράνομο εμπόριο δίνει και ο Δήμος της Καλαμάτας. Τα είδη που κατασχέθηκαν από τους έλεγχους δημοτικής αστυνομίας καταστράφηκαν σήμερα στα συνεργεία.
Παρευρισκόμαστε σήμερα σε μια ακόμα επιχείρηση καταστροφής κατασκευμένων προϊόντων από το παρεμπόριο. Ο Εμπορικός Σύλλογος συμπαρίσταται και πρωτοστατεί σε τέτοιες ενέργειες που έχουν στόχο την πάταξη του παρεμπορίου, καθώς υφιστάμεθα στο πετσί μας, εμείς οι έμποροι, τα αποτελέσματα μιας άνομης ενέργειας. Πρέπει να συγχαρούμε τη Δημοτική Αρχή και το Δήμο, αλλά κυρίως το Γραφείο Παρεμπορίου, για αυτό το τετάνιο έργο που κάνει, που ασκεί, να κυνηγάει, να κατασχέτει και να καταστρέφει αυτά τα προϊόντα. Όπως γνωρίζετε, το παρεμπόριο, τα αποτελέσματα του παρεμπορίου έχουν πολλαπλά αποτελέσματα σε ό,τι έχει να κάνει το νόμιμο εμπόριο, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, την εθνική οικονομία, τη βιοτεχνία. Ως γνωστόν, το παραεμπόριο εξελίσσεται ως νέα ύδρα, με αποτέλεσμα να θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες μεταξύ των άλλων αιτιών της κακοδαιμονίας και της ελληνικής οικονομίας. Γι' αυτό το λόγο και το Υπουργείο Αναπτύξεως, το οποίο είναι και αρμόδιο, έχει πάρει σκληρές αποφάσεις γύρω από την πάταξη του παραεμπορίου. Εμείς ως Δημοτική Αρχή, με την Δημοτική Αστυνομία υπεύθυνη, καταβάλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες, το προσωπικό και όλος ο Δήμος, προκειμένου να περιορίσουμε σε πρώτη φάση και εν συνεχεία να εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο. Μέρος αυτής της προσπαθίας είναι αυτό που βλέπετε τώρα. Σε λίγο θα γίνει η καταστροφή όσο νόμος προβλέπει, διότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορούν δηλαδή τα προϊόντα κατασχεθέντα του παραεμπορίου να διοχετευτούν στην αγορά, είτε δωρεάν είτε σε φιλόπτωχα ή σε άλλα ιδρύματα. Κατά συνέπεια καταστρέφονται όσο νόμος ορίζει. Στην προσπάθειά μας αυτή, επειδή δυστυχώς συναντάμε και εμπόδια από πολλούς συνδημότες, θα θέλαμε τη βοήθειά τους, διότι το κόστος του παραεμπορίου για το ελληνικό κράτος υπερβαίνει τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όταν βλέπετε ότι για 500 εκατομμύρια ευρώ που έχει έλλειμμα το πρόγραμμα σταθεροποιήσεως κτλ., βλέπετε τι γίνεται. Μεγάλη γιορτή σήμερα, μεγάλη γιορτή και για την Κυπαρισία. Την ύψωση του Δημίου Σταυρού τίμησε η Τριφυλιακή Πρωτεύουσα, παρουσία πολλών πολιτών, εκπροσώπων φορέων και αρχών. Σας παρακαλώ, αύριο στο Δημαρχείο της Μεσίνης θα γίνει τελικά η εκδήλωση τιμής για την Κική Δημουλά. Σήμερα η μεγάλη ποιήτρια είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεσίνης Στάθη Αναστασόπουλο. Με μεγάλη χαρά υποδεχτήκαμε σήμερα την Κική Δημουλά, την μεγάλη ποιήτρια καταγόμενη από τη Μεσίνη, η οποία με επισκέφθηκε εδώ στο Δημαρχείο και θα παραστεί αύριο στην εκδήλωση που έχουμε διοργανώσει προς τιμήν της. Όπως γνωρίζετε, η Κική Δημουλά ανακηρύσσεται αύριο επίτιμος Δημότης Μεσίνης και η τελετή που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στο εκκλησιαστήριο 7.30 το βράδυ το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου θα γίνει στο έδριο του Δημαρχείου την ίδια ώρα. Σάββατο 7.30 το βράδυ σας περιμένουμε όλους εδώ για να ακούσουμε την ίδια την ποιήτρια να απαγγέλει ποιήματά της, καθώς επίσης και μελοποιημένα ποιήματα δικά της θα πεθούν από μουσικούς του μουσικού οδείου Καλαμάτας. Στην αθλητική σας τώρα ενημέρωση έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον καλό συνάδελφο Σωτήρη Γεωργούτζο. Καλησπέρα, Σωτήρη.
Καλησπέρα Θέμη, καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους του Δελτίου Δύσεων του ΠΕΣ. Με ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, έτσι, γιατί ναι, είναι και το μεγάλο φιλικό για την Καλαμάτα. Πολύ μεγάλο φιλικό την Κυριακή, στις 5:30 το απόγευμα, στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας. Καλαμάτα αντιμετωπίζει την Παναχαϊκή σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, όπου θα αποτελέσει και μια έτσι, πρόβα της ενδεκάδας ίσως που σκέφτεται ο Γιώργος Ομπένος να κατεβάσει στο πρωτάθλημα, παρότι αργεί αυτό να ξεκινήσει, έχουμε ένα μήνα ακόμα. Οπότε δικαιολογείται και η Καλαμάτα να μην είναι 100% έτοιμη. Να πούμε ότι η ιδιαιτερότητα αυτού του φιλικού θα είναι η σημασία μάλλον ότι ξεκινάει βασικό στην ενδεκάδα ο Βαγγέλης ο Καούνος, ο μεγάλος επιθετικός της Καλαμάτας, ο οποίος δεν έπαιξε τα προηγούμενα μάτια καθώς ήταν τραυματίας. Θυμίζουμε ότι χτύπησε στον Αστράγα, αλλά έπαθε διάστρεμα στο φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολη στην Τρίπολη και αντικαταστάθηκε περίπου στο 25ο λεπτό, στο διάστημα που ήταν η Καλαμάτα με 10 παίχτες και δέχτηκε τον γκολ από τους Αρκάδες. Έτσι λοιπόν η Καλαμάτα Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα, ένα μάτι το οποίο δεν ξέρω Θέμη αν ίσως υπάρχει πιθανότητα και τον ΠΕΣ να το μεταδώσουμε ζωντανά τηλεοπτικά. Δεν ξέρω αν είναι οριστικό αυτό. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Ναι. Κάτι παίζει, είναι πολύ σημαντικό για να μεταδοθεί σε όλη την περιφέρεια. Λοιπόν, η Καλαμάτα, η οποία αύριο στις 5.30 το απόγευμα πάει για πρώτη φορά φέτος στο γήπεδο του Άρεος να κάνει εκεί την προπόνηση στο γήπεδο του δημοτικού γήπεδο του Άρεος, το οποίο είναι έτοιμο με έξοδα όσο επιτοπλίσσον του ΤΑΠ της Μαύρης Θύελλας. Το ετοίμασε το γήπεδο αυτό που ήθελε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και ο Νίκος ο Μαυρίκης, ο οποίος δούλεψε πάρα πολύ για αυτόν τον τομέα, άοπνος εργάτης αυτός των γηπέδων της Καλαμάτας και του Μεσσηνιακού Καλαμαθιανού Ποδοσφαίρου. Επίσης, αυτή την ώρα Θέμη συνεχίζεται στο bar restaurant της Καλαμάτας, κεντρικό bar restaurant, η παρουσίαση του βιβλίου «Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, θεωρία, νομολογία, υποδείγματα» του δικηγόρου και νομικού συνεργάτη της ΠΑΕ Άρης και Σπύρου Χριστοφορίδη. Το βιβλίο αυτό το παρουσιάζουν ο Δημήτρης Καούνης, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος μάλλον του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας και δικηγόρος βέβαια, και ο Γιώργος Οράλης, γνωστός πρόεδρος της ΠΑΕ, του ΤΑΠ, επίσημα η Καλαμάτα, πρώην ΠΑΕ Καλαμάτα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το βιβλίο, άργησε λίγο να ξεκινήσει, ήταν στις 7, ήταν στις 8 και έτσι δεν μπορέσαμε να είμαστε κι εμείς εκεί, δεν ήταν ακριβώς. Έχουμε ρεπορτάζ, εμείς θα τα δούμε αύριο. Ναι, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, καθώς ήταν, νομίζω ήταν η κάμερα του πέφτει εκεί. Ναι, σωστά. Και εκεί μάλλον, συγγνώμη, και εκεί, όχι μόνο εκεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να αναφέρουμε ότι έχουμε και την έναρξη του κυπέλου, τη δεύτερη, τη συνέχεια μάλλον, του κυπέλου Μεσσηνία το Σάββατο στις 15 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, αν θες να πούμε το πρόγραμμα, στη Λογκά Ολυμπιακός Καλαμάτας, στο γήπεδο του Μεσσηνιακού Σταύρος Παπαδόπουλος Μεσσηνιακός ΑΟΣ Περχογίας στη ρεβάν του πρώτου αγώνα. Λογικά θα περάσει ο Μεσσηνιακός την Κυριακή στις 16, στις 5 το απόγευμα πάντα στο γήπεδο της Μεσσήνης πάνω στους Μεσσήνης Παπαφλέτσας Χώρα. Στο κέντρο της Ψημίας ΑΕ Αβίας Εθνικός Μελιγαλά, στο γήπεδο της Ανδρούσας Ανδρούς Απόλλων Καλαμάτας και στο Λουκαρέας Ομόνια Εράνη Φιλιατρών, πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό. Και τέλος στο γήπεδο του Δωρίου πάντα στις 5 το απόγευμα την Κυριακή Δώριο Ασπρόχωμα. Αυτά Θέμη φίλες και φίλοι του ΜΠΕΦ. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα έχουμε δυνατότητα να πούμε πολλά άλλωστε και τις επόμενες δύο ημέρες και φυσικά στο μεγάλο φιλικό την Κυριακή. Το μεγάλο φιλικό την Κυριακή, 5:30 το απόγευμα, Καλαμάτα. Παναχαϊκή, πολύ μεγάλο μάτς. Όλα τα βλέμματα της ποδοσφαιρικής Ελλάδος θα είναι πάνω στο γήπεδο, στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, για να δουν την νέα Καλαμάτα του Γιώργου Μπένου, βέβαια και την Παναχαϊκή, που μάλλον λογικά θα είναι πάλι προπονητής ο Γιάννης Παπακώστας, ο οποίος απολύθηκε χθες για 6 ώρες από τον κύριο Κούγια και στη συνέχεια ανέρεσε την απόλυση αυτή. Και ο Παπακώστας λογικά, γιατί με τον κύριο Κούγια δεν ξέρει ποτέ με τον Αλέξη τον Κούγια τι γίνεται, θα είναι η Παναχαϊκή με Παπακώστα προπονητή στον πάγκο την Κυριακή το απόγευμα. Όλα αυτά θέμει φίλες και φίλοι του ΜΠΕΦ δίνουν ένα ακόμα επιπρόσθετο ενδιαφέρον. Και όλοι οι φίλοι της Καλαμάτας να είναι στο γήπεδο, να συμπαρασταθούν στη Μαύρη Θύελλα, να δει όλη η Ελλάδα ξανά να θυμηθεί τι σημαίνει η Μαύρη Θύελλα. Τα λέμε, Θέμη. Σωτήρη, καλή σου νύχτα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση ΜΠΕΦ. Από όλους σας και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.